Ο αριθμός των προσφύγων ήταν αριθμούς 307. Ναι. Σήμερα αισίως και μέσα σε ομαλό κλίμα που θα περιγράψει αργότερα ο κύριος Δήμαρχος, ο αριθμός είναι στους 703 με ακρίβεια ατόμου. Ναι, διπλασιάστηκαν δηλαδή. Δεν σας άκουσα, με συγχωρείτε. Διπλασιάστηκαν, λέω. Ναι, θα έλεγα ότι υπερδιπλασιάστηκαν, αλλά όλα γίνονται με ομαλό ρυθμό. Είναι οργανωμένο, έτσι όπως το βλέπουμε για τα... κοινωνία και δημοτική αρχή που είναι και δίπλα μου και θα σας τα πει καλύτερα. Ωραία, ωραία. Και πλήρη συνεργασία, τοποθετούμε τον κόσμο πάρα πολύ καλά. Δήμαρχε, καλημέρα. Καλημέρα σας, κύριε Καμπουράκη. Λοιπόν, από ό,τι βλέπουμε εκεί στην περιοχή σας ούτε θέματα έχετε, οργανωμένο είναι το κέντρο, μια χαρά τα πάτε, έτσι. Μακάρι να ήταν όλες οι περιοχές έτσι. Πράγματι είναι πολύ καλά τα πράγματα μέσα. Θα μπορούσε βέβαια να είναι και καλύτερα. Εμείς επιδιώξαμε και συνδράμαμε σε αυτό. Όμως είμαστε ικανοποιημένοι από τη μέχρι στιγμής κατάσταση. 700. Τώρα ποιος τους ταΐζει, ποιος τους ποτίζει, μπαίνουν, βγαίνουν. Για δώσ' μας μια περιγραφή. Αυτή τη στιγμή τους ταΐζει ο στρατός. Ναι. Το συσίτιο το έχει ο στρατός. Ήδρευση παρέχει ο Δήμος και καθαριότητα βεβαίως. Έχει αποχετευτικό σύστημα ο χώρος. Όχι, λειτουργεί με βόθρο. Α, με βόθρο. Μάλιστα. Ναι. Γιατί ξέρεις τα μεγάλα προβλήματα όπου έχουν χημικές τουαλέτες είναι ότι δεν προλαβαίνουν να τις καθαρίζουν. Αυτές λειτουργούν. Α, θέλουν συνεχώς αλλαγή. Εδώ υπάρχει οργάνωση και οι χημικές τουαλέτες λειτουργούν μέχρι στιγμής ικανοποιητικά. Μπράβο. Ωραία. Τώρα είναι Αφγανοί, Σύριοι, είναι διάφορες εθνικότητες εκεί. Και η συνύπαρξη πώς είναι? Όχι. Είναι στην πλειοψηφία τους, στην ειδική πλειοψηφία του Σύριοι, εκτός από μία οικογένεια, 4 άτομα ή 5 αν θυμάμαι καλά, που είναι Ιρακινοί. Για μια οικογένεια. Άρα δεν υπάρχει λοιπόν. Δεν υπάρχουν σημεία τριβής. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάτι. Μέχρι τώρα που μιλάμε, ωραία, τα πράγματα κυλούν ομαλά. Χωράει και άλλους ή είστε φαρακαρισμένοι? Ορίστε. Χωράει και άλλους ή είστε εντάξει? Δική μου επιδίωξη είναι να μείνουμε εδώ. Ναι. Να μείνουμε σε αυτό το νούμερο κάτοικοι, και να είναι διαχειρίσιμη κατάσταση. Οι κάτοικοι πώς το έχουν υποδεχτεί? Οι κάτοικοι αρχικά με προβληματισμό σήμερα δείχνουν την ανοχή τους και τη συμπάθειά τους. Εντάξει. Λοιπόν, ωραία, ωραία παιδιά, μπράβο. Έχουμε και το, βλέπουμε εδώ πέρα τα πλάνα από το, πώς το λένε αυτό το αεροπλάνα κύριε? Από το drone, το Phantom 4, το Evolo GR. Έχει κάνει έτσι. Για ξαναπες το. Είναι το drone, γιατί όσοι ενδιαφέρεται να το αγοράσουν, είναι κάπως αλμυρό στην τιμή του. Ναι. Αλλά ο Έβολος διαθέτει 4 από αυτά. Ναι. Είναι το drone Phantom 4 τελευταίας γενιάς και τεχνολογίας. Είναι τελευταίας γενιάς, είναι κάνουν σπουδαία δουλειά αυτά τα drone. Βλέπεις, έχει πάρει όλα αυτά τα πλάνα ο Έβολος. Να ξέρεις να το πετάς. Πόσο κάνει δηλαδή, που λες αλμύρι? Περίπου 3 με 5 χιλιάδες εκεί μέσα. 5 χιλιάδες. Μαζί με την κάμερα. Όλα μαζί. Κύριε Καμπουράκη. Ναι. Αν έχετε λίγο χρόνο, θέλω να ακουστεί από την εκπομπή σας ότι τα κέντρα φιλοξενίας δεν πρέπει να ξεφεύγουν στον αριθμό για να είναι διαχειρίσιμη η κατάσταση. Βέβαια. Εννοείται. Εμείς πιστεύουμε ότι όσο καλά είναι αυτοί οι άνθρωποι μέσα, τόσο λιγότερα προβλήματα θα προκύψουν στην τοπική κοινωνία. Συμφωνούμε απολύτως. Αυτό είναι το μέλημά μας. Έχεις πολύ δίκιο, Δήμαρχε. Λοιπόν, καλημέρα. Καλημέρα, παιδιά, τα ξαναπούμε. Χαιρόμαστε να ακούμε κάτι ότι πάει κάπως.